βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης. Οι πληρότητες είναι πολύ καλές στα ξενοδοχεία της Κρήτης και γενικότερα του νομού Ηρακλείου, κυμαίνονται από 90 έως και 100%. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο χώρο των εργαζομένων. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το διάστημα έντονη εργοδοτική παραβατικότητα. Βλέπουμε ότι οι ξενοδόχοι δυστυχώς κάνουν συμβάσεις ανά μήνα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια. Βλέπουμε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να περικόψουν τις αμοιβές των εργαζομένων. Βλέπουμε τους σερβιτόρους να κάνουν τρίσπαστα ωράρια, οι καμαριέρες να κάνουν 25 και 30 δωμάτια. Βλέπουμε περιστατικά λιποθυμιών λόγω και της ζέστης και των εξαντλητικών ωραρίων που κάνουν. Όλα αυτά εμείς τα καταγγέλουμε. Καλούμε λοιπόν τους ξενοδόχους να βάλουν νερό στο κρασί τους, να σέβονται τους εργαζόμενους, παρά τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στα συναρμόδια Υπουργεία, που τους ώστε να παρθούν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, δυστυχώς τα εργασιακά δικαιώματα χτυπάνε κόκκινο. Καλούμε λοιπόν τη κυβέρνηση, καλούμε τους ξενοδόχους να σεβαστούν τους εργαζόμενους που πραγματικά αυτοί προσφέρουν και έχει πάει ο τουρισμός τόσο πολύ καλά. Πραγματικά σωρία καταγγελιών καθημερινά, βλέπουμε καταγγελίες ακόμα και εργασιακό bullying που γίνονται στους εργαζόμενους που στους ώστε να παραιτηθούν. Εμείς λέμε στους εργοδότες ότι πρέπει να σέβονται τους εργαζόμενους. Έχουμε καθημερινές καταγγελίες για τα εξαντλητικά ωράρια που κάνουν οι εργαζόμενοι. Δεν τους περικόβουν τους μισθούς και δεν πληρώνουν τα δικαιούμενα ρεπό που εργάζονται. Βλέπουμε ότι τους περικόβουν επιδόματα. Αυτή είναι λοιπόν η κύρια αιτία που οι εργαζόμενοι φεύγουν από τον κλάδο των ξενοδοχείων. Και επίσης πρέπει να αναφέρουμε τραγικά περιστατικά ότι είδαμε λήξη συμβάσεων ακόμα και σε έγκυες εργαζόμενες. Όλα αυτά πραγματικά πρέπει να τα καταλάβουν όλοι αν θέλουμε εργαζόμενους στον κλάδο.